Χωρίς την παραλαβή του έργου της αντικατάστασης του Ταρτάν που είχε εκτελεστεί τον Μάιο του 2018, ολοκληρώθηκε η διήμερη επίσκεψη στα Γιάννενα Κλιμακίου της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Το έργο της αντικατάστασης του Ταρτάν του στίβου των Ιωαννίνων μετά από 3 και πλέον δεκαετίες εκτελέστηκε το 2018 και εντός των χρονοδιαγραμμάτων που προέβλεπε η σύμβαση με προϋπολογισμό 664.453 ευρώ. Η ολοκλήρωσή του έδωσε μια εντυπωσιακή εικόνα στους σημάδες λόγω του γαλάζιου χρώματος. Ωστόσο, το κυριότερο ήταν ότι άλλαξαν ριζικά οι συνθήκες υπό τις οποίες γίνεται η προπόνηση εκατοντάδων αθλητών. Από την ολοκλήρωσή του όμως μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει η παραλαβή του έργου από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, στην οποία και υπάγονται οι αθλητικές υποδομές του ΠΕΑΚΗ και σε αυτό το χρονικό διάστημα ανέκυψαν προβλήματα στο καινούριο Ταρτάν. Νερά που λιμνάζουν χωρίς δυνατότητα απορροής, ακόμη και φθορά του ίδιου του Ταρτάν είναι μερικά από τα προβλήματα που εντοπίστηκαν εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα, με την διοίκηση ωστόσο του ΠΕΑΚΗ να μην μπορεί να παρέμβει αφού το έργο δεν είχε παραλυφθεί. Έτσι, κλιμάκιο των τεχνικών υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού βρέθηκε στην πόλη για την επιθεώρηση τόσο του Ταρτάν όσο και του πλαστικού χλωοτάπητα στο ποδοσφαιρικό γήπεδο της Λιμνοπούλας. Ο πρόεδρος του ΠΕΑΚΗ Παντελής Κολόκας, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του κλιμακίου της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού στους Σωσιμάδες, σημείωσε ότι διαπιστώθηκαν τα προβλήματα που πιθανώς προέρχονται από τεχνικές αστοχίες και με την ολοκλήρωση της τεχνικής έκθεσης θα δρομολογηθούν οι παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν για την αποκατάσταση των προβλημάτων. Το κλιμάκιο αποφάνθηκε ότι δεν θα παραλάβει το έργο, ενώ ο εργολάβος που ήταν παρόν στην επίσκεψη του κλιμακίου αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποκαταστήσει τις αστοχίες με την σύνταξη του πρακτικού και όταν βελτιωθεί ο καιρός να ξεκινήσουν οι εργασίες. Ήδη στις πρώτες συζητήσεις που κάναμε είναι ολοφάνερο ότι υπάρχουν αστοχίες. Αυτές θα αντιμετωπιστούν όπως μου δεσμευτήκαν. Άλλωστε, αυτός ήταν και ο λόγος που εμείς επιμέναμε να έρθει το κλιμάκιο εδώ όσο γίνεται γρηγορότερα για να προλάβουμε την όποια κακή εξέλιξη. Και με βάση αυτό θα πορευτούμε, γιατί ένα τόσο σημαντικό έργο που έγινε με τα χρήματα των φορολογούμενων πολιτών πρέπει να σωθεί, να μην έχει περαιτέρω προβλήματα για να μπορέσει να το απολαμβάνουν οι αθλητές με τον τρόπο που πρέπει. Σε αυτές τις περιπτώσεις επιβάλλεται στον ανάδοχο να προβεί στις διορθωτικές ενέργειες προκειμένου να πρέπει να γίνει οριστική παραλαβή με τα στοιχεία που απαιτούν οι προδιαγραφές που ορίζει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Εμάς η μεγάλη μας έγνοια ήταν ότι δεν έπρεπε να το αφήνουμε στον χρόνο να φθείρεται κι άλλο για να προλάβουμε καταστάσεις και να μην λειτουργήσουμε μετά ως επιμηθείς αλλά ως προμηθείς όσο αυτό τεχνικά μπορεί να προκύψει. Από την άλλη, κανονικά έγινε η παραλαβή του έργου του πλαστικού χλωοτάπητα στη Λιμνοπούλα, με τον κύριο Κολόκο ωστόσο να σημειώνει ότι η διοίκηση θα εξετάσει έναν προγραμματισμό αναφορικά με την χρήση του, καθώς σήμερα διαπιστώνεται η υπερβολική χρήση. Όχι, δεν υπήρχε πρόβλημα. Το μόνο ζητούμενο είναι ότι με τη Λιμνοπούλα, γιατί και όλα αυτά είναι φθαρτά υλικά μέσα στον χρόνο και στη χρήση, αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα υπέρχρησης του χώρου. Θα πρέπει αναγκαστικά να βάλουμε έναν προγραμματισμό στη χρήση του συνθετικού χλωοτάπητα στη Λιμνοπούλα, γιατί και αυτό οτιδήποτε υπερχρησιμοποιείται, το καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ανάγκη, αλλά αν δεν μπει ένα πρόγραμμα, μοιραία και αυτό στον χρόνο του θα σβήσει και θα πρέπει με κάθε τρόπο και αυτό να το, όσο μπορούμε, να το ελέγξουμε. Τέλος, εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να υπογραφεί το πρακτικό του προσωρινού αναδόχου για το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης στο κολυμπητήριο της Λιμνοπούλας. Η ενημέρωση πάλι έτσι υπό το, αν θέλετε, σε εισαγωγικά το καθεστώς της δικής μας πίεσης για να τρέξουν τα έργα, είναι ότι εντός των ημερών ανακοινώνεται το πρακτικό του προσωρινού αναδόχου. Θα δούμε από εκεί και πέρα τι ενστάσεις θα υπάρξουν και αναλόγως με την ενημέρωση που θα έχουμε, άμεσα θα ενημερώνουμε και εσάς και κατ' επέκταση τους γεννιώτες πολίτες.